Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ σήμερα, Δευτέρα 26 Ιουνίου. Φεύγει σιγά σιγά και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV, στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV, διαδικτυακή τηλεόραση της Νέας Σμύρνης. Σε μία ακόμη εκπομπή πρώτο σκόρερ, με τον Ανδρέα Λεκάκη στο μικρόφωνο εδώ παρέα σας. Προς το τέλος λοιπόν του Ιουνίου, σε μία από τις τελευταίες μας εκπομπές και για την φετινή σεζόν, τα λέμε και πάλι μετά από δύο εβδομάδες. Δεν ήμασταν μαζί την περασμένη εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε περάσει όσο το δυνατόν πιο όμορφα αυτό τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Και πλησιάζουμε, όσο πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το μέσο του καλοκαιριού, έχουμε και αθλητικά πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Ποδοσφαιρικά έχουμε πει πως το καλοκαίρι του 2023 δεν υπάρχει στο πρόγραμμα κάποια πολύ μεγάλη διοργάνωση εθνικών ομάδων, ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένα παγκόσμιο κύπελο, για παράδειγμα ένα πρωτάθλημα Νότιας Αμερικής. Αλλά σίγουρα μας κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον το μεταγραφικό, το ότι μεταγραφές γίνονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε μια αποτίμηση της φετινής χρονιάς ποδοσφαιρικά, και με αυτό θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο στην σημερινή μας εκπομπή, μιας και ολοκληρώσαμε και τη σεζόν, είμαστε πλέον προς το τέλος της χρονιάς και ραδιοφωνικά. Πριν ξεκινήσουμε όμως την αποτίμηση, να πούμε πως μεταγραφικά σιγά σιγά οι ομάδες έχουν αρχίσει το σχεδιασμό τους. Είχαμε και τον καινούριο προπονητή για τον Ολυμπιακό, τον Diego Martínez, τον πρώην προπονητή της Γρανάδας. Σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και έχει μπει δυνατά έξω μεταγραφικό παζάρι, έχοντας συμφωνήσει και μια από τις πρώτες μεταγραφές με τον Μλαντένοβιτς, τον Πολωνό άσο της Λέγκια. Η ΑΕΚ είναι νταμπλούχος, περιμένει να μάθει αντίπαλο στον τρίτο προκριματικό του Champions League, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη προετοιμασία. Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει ήδη αντίπαλο στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, αρχίζει νωρίτερα τις υποχρεώσεις του το τριφύλι. Θα είναι η Ντνίπρο, η Ουκρανική Ντνίπρο, αυτή που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός για να περάσει στην επόμενη προκριματική φάση. Αντίπαλο γνωρίζει και ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, είναι η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ. Και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει είτε την Γκένκ είτε την Σερβέ, τις ομάδες που δεν κληρώθηκαν δηλαδή με τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο προγραμματικό του Champions League. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω, ξεκινάει από τον τρίτο προγραμματικό του Europa League, ένα γύρο πιο μετά από τον Παναθηναϊκό. Και υπήρξε και κλήρωση για τον Άρη, που και αυτός ξεκινάει στο δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Θα κληρώθηκε με ζευγάρι. Θα περιμένει λοιπόν τον νικητή του ζευγαριού Αραράτ ή Εγνατίας. Ομάδα από την Αλβανία η Εγνατία και ομάδα από την Αρμενία η Αραράτ. Για να δει ποια θα είναι η αντίπαλός του στο προσεχή δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference. Έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το καλοκαίρι για τις ελληνικές ομάδες. Χρειαζόμαστε σαν χώρα το καλύτερο δυνατό για τους συλλόγους μας που μπαίνουν σε ευρωπαϊκές μάχες. 5 σύλλογοι μπαίνουν, μακάρι θα είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο για το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι 5 να μπουν σε ομίλους ευρωπαϊκής οργάνωσης. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τους βαθμούς που ενδέχεται να μας χαρίσουν. Δεν θα είναι εύκολο, θέλουμε όμως να πάρουμε προκρίσεις. Θα δούμε από τον Ιούλιο που θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια πώς θα τα πάνε οι ελληνικές ομάδες στο Europa. Θυμίζω, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης ξέρουν αντιπάλους. Ο Άρης, είπαμε, τον νικητή του ζευγαριού Αραράτ Εγνατία. Ο ΙΑΕΚ και ο Ολυμπιακός περιμένουν να μάθουν αργότερα μέσα στο καλοκαίρι το ποιο θα είναι το πρώτο τους εμπόδιο για τα προκριματικά του Europa League για τον Ολυμπιακό και του Champions League για την ΑΕΚ.
είπαμε και στο ξεκίνημα ότι σε αυτή την εκπομπή, μιας και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και τη δική μας σεζόν, θα κάνουμε μια αποτίμηση της ποδοσφαιρικής χρονιάς που ζήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια περίεργη χρονιά. Ο Μιάτης δεν είχε ξαναζήσει το φίλαθλο κοινό, το ποδοσφαιρικό κοινό. Και ο λόγος δεν ήταν άλλος από το ότι μέσα στη χρονιά, χειμώνα για την Ευρώπη, για το Βόρειο Ημισφαίριο, είχαμε διεξαγωγή παγκοσμίου κυπέλου, κόντρα σε ότι είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, το παγκόσμιο κύπελο να διεξάγεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Είχαμε παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ και γι' αυτό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εκεί έγινε Νοέμβριο με Δεκέμβριο αυτό το τουρνουά και έγινε μεσούση στη σεζόν, δηλαδή διακόπηκε η ποδοσφαιρική δράση σε όλα τα μεγάλα, σε όλα τα πρωταθλήματα για να μπουν στη μάχη οι εθνικές ομάδες στα γήπεδα του Κατάρ για το παγκόσμιο κύπελο αυτό, το 22ο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας. Είχαμε την Αργεντινή να θριαμβεύει στην διοργάνωση αυτή, ένα παγκόσμιο κύπελο που σίγουρα μπορεί να ακούστηκαν πολλά για αυτό έξω αγωνιστικά, για το γεγονός ότι έγινε στο Κατάρ, για τον τρόπο τον οποίο το πήρε το Κατάρ, για τους χιλιάδες εργάτες που πέθαναν στη διάρκεια των έργων για να φτιαχτούν τα νέα γήπεδα. Όμως μέσα στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων παίχθηκε η αλήθεια ένα πολύ όμορφο τουρνουά. Είδαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, είδαμε παιχνίδια που θα μας μείνουν αξέχαστα και φυσικά περισσότερο από όλα αξέχαστος θα μας μείνει ο τελικός ανάμεσα φυσικά στη Γαλλία και την Αργεντινή. Ένα τουρνουά που είχε πολλούς πρωταγωνιστές αλλά μεγαλύτερο από όλους τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος κατάφερε να τερματίσει το ποδόσφαιρο ουσιαστικά στη διοργάνωση αυτή, κατάφερε να πάρει το μοναδικό τρόπαιο που του έλειπε από την τεράστια συλλογή του, ένα παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ο τρόπος με τον οποίο το πήρε ήταν, αν μη τι άλλο, περιπετειώδης. Όλοι θυμάστε το συγκλονιστικό τελικό, ίσως το καλύτερο τελικό παγκόσμιο κυπέλου όλων των εποχών και ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών. Αυτό το φοβερό 3-3 της Αργεντινής με τη Γαλλία στο Λουσαήλ Στάντιουμ και την επικράτηση της Αλμπιστελέστε στα πέναλτι. Ένας τελικός ο οποίος δεν μας προειδέαζε πως θα μας μείνει αξέχαστος, γιατί θα θυμάστε πως η Αργεντινή είχε προηγηθεί με 2-0 νωρίς, με ένα πέναλτι του Μέση στο 23 και με ένα ακόμη γκολ του Ντι Μαρία στο 36. Η Γαλλία δεν έμοιαζε να μπορεί να την κοντράρει σε αυτό το παιχνίδι. Πριν να λήξει το ημίχρονο, άλλωστε είχε κάνει και 2 αλλαγές ο Μεσάμ, δείχνοντας ότι δεν του άρεσαν πολλά πράγματα στην λειτουργία της ομάδας. Και μάλιστα βγήκαν και βαριά χαρτιά όπως ο Ζιρού, για παράδειγμα. Εκεί πήρε το όπλο του Κιλιάν Εμπαπέ που τερμάτισε και σαν πρώτο σκόρερ στην διοργάνωση με 8 γκολ. Έβαλε 2 τέρματα μέσα σε 2 λεπτά στο 86-81. Πήγε το σκόρ στο 2-2 και στην παράταση παίχτηκε άλλο δράμα. Ο Μέση βρήκε και αυτός δεύτερο προσωπικό γκολ στον τελικό. Έκανε το 3-2 στο 108. Ο Εμπαπέ σοφάρισε με πέναλτι στο 118 και το δράμα συνεχίστηκε για να επικρατήσει τελικά Αργεντινή στα πέναλτι με 4-2 σκόρ. Ευστόχησαν και ο Μέση και ο Ντιμπάλα και ο Παρέδες και ο Μοντιέλ. Ενώ οι μοιραίοι για τη Γαλλία ήταν ο Κομάν και ο Τσουαμενί, δεν κατάφεραν να ευστοχήσουν. Εύστοχοι ήταν ο Μπαπέ και ο Κολομουανί, αλλά δεν ήταν αυτό αρκετό. Και ο Κολομουανί, μάλιστα, μπορεί να ευστόχησε στο τελικό πέναλτι, αλλά ήταν ο μοιραίος της Γαλλίας σε αυτό το τελικό, γιατί έχασε μια κραυγαλαία ευκαιρία. Θα θυμάστε και το φινάλε της παράτασης. Ένα σουτ το οποίο το έβγαλε ο Μαρτίνες, ο γκολκίπερ της Αργεντινής. Ένας τελικός πραγματικά που θα μείνει αξέχαστος, νομίζω ανεξίτηλος στη μνήμη όλων των φίλων του ποδοσφαίρου. Σε ένα μουντιάλ όπου ο Λιονέλ Μέση ήταν ο απόλυτος αγωνιστής. Πρώτο σκορ βέβαια ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ με 8 γκολ, ο Μέση ήταν δεύτερο σκορ με 7. Αλλά έκανε αυτό που περίμενα περισσότερο, έστω και στα 35 του πήρε την Αργεντινή από το χέρι και την οδήγησε στο τρίτο της παγκόσμιο κύπελο μετά το 78 και το 86. Στο πρώτο της παγκόσμιο κύπελο στην μετά Μαραντόνα εποχή. Μια τεράστια πραγματικά επιτυχία για την Αργεντινή. Συνεχίζοντας με τους νικητές στις μεγάλες διοργανώσεις, θα πάμε λίγο στις διασυλλογικές διοργανώσεις και στο Champions League, όπου και εκεί είχαμε μια ιστορική επιτυχία. Ήταν η κατάκτηση του Champions League από τη Manchester City 15 χρόνια μετά από την εξαγορά των μετοχών της City από τους Άραβες. Επιτέλους, μετά από τόσα δισεκατομμύρια που ξοδεύτηκαν, η City κατάφερε να φτάσει στον διακαή της πόθο που ήταν πάντα το Champions League. Νομίζω απόλυτα δίκαια, επικράτησε με 1-0 της Inter στον τελικό, στον μεγάλο τελικό που έγινε
στην Κωνσταντινούπολη, στο Kemal Atatürk. Παρά το γεγονός ότι δεν νίκησε όσο άνετα περίμεναν πολύ στο μεγάλο τελικό την Ίντερ, το χρυσό γκολ το έβαλε ο Ρόδρι στο 68 με ένα πολύ ωραίο σούτ. Η Ίντερ είχε μεγάλες ευκαιρίες και ειδικά στο τέλος με τον Λουκάκου για να εσωφαρίσει το παιχνίδι. Τα λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, όταν μιλήσαμε αναλυτικά για το τελικό του Champions League, και να το πάει στην παράταση. Δεν τα κατάφερε, έπεσε με ψηλά το κεφάλι, δεν κατάφερε να φτάσει σε τέταρτο κύπελλο πρωταθλητριών στην ιστορία της. Αντίθετα, η City λοιπόν έφτασε στο πρώτο. Αλλά εάν θέλουμε να δούμε τη γενικότερη εικόνα αυτής της σεζόν στο Champions League και όχι μόνο στο Champions League, νομίζω πως απόλυτα δίκαια. Η Manchester City ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης, ομάδα η οποία εντυπωσίασε πραγματικά με τις εμφανίσεις της. Η ομάδα που έχει την Erling Haaland, τον πρώτο σκόρερ στο Champions League το φετινό, με 12 γκολ, ομάδα που είχε εξαιρετική άμυνα, ομάδα που πέρασε πολύ δύσκολα εμπόδια όπως αυτά της Bayern στα προημιτελικά και της Real Madrid στα ημιτελικά και της σκληροτράχυλης Inter φυσικά στον μεγάλο τελικό της Inter του Inzaghi. Ο Pep Guardiola πήρε το τρίτο του Champions League μετά τα δύο με την Barcelona το 9 και το 11. Και η Manchester City μπήκε και αυτή στο πάνθεον του Κυπρέου Πρωταθλητριών, στη λίστα με τις ομάδες που έχουν κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης, και μάλιστα το έκανε κατακτώντας και το treble. Δεν είναι πολλές ομάδες που έχουν καταφέρει. Δεύτερη αγγλική ομάδα που το κάνει μετά την συμπολίτησά της, την Manchester United, το 1999 το είχε καταφέρει η United τότε με προπονητή, τον Sir Alex Ferguson. Ο Pep Guardiola μετά από 7 χρόνια στον πάγκο της City κατάφερε να την οδηγήσει στην κατάκτηση του πιο σημαντικού τροπέου μαζί και του πρωταθλήματος και του κυπέλου Αγγλίας. Από εκεί και πέρα στο Europa League είχαμε μια γνώριμη κάτοχο, από εκεί που στο Champions League είχαμε μια πρωτάρα, τη City. Στο Europa League ήταν η Σεβίλη αυτή που θριάβευσε για 7η φορά, παρακαλώ, κατακτά το Europa League. Σε έναν επεισοδιακό τελικό κατέκτησε στα πέναλτι κόντρα στην Ρώμα του Ζωσέ Μουρίνιο, και λέω επεισοδιακό γιατί η Ρώμα είχε αρκετά παράπονα για τη διαιτησία του Τέιλορ στο παιχνίδι αυτό. Σεβίλη Ρώμα 1-1 το τελικό σκορ, και η Σεβιγιάννη επικράτησε στα πέναλτι των Ρωμαίων με 4-1, και χαρακτηριστικό μάλιστα ήταν πως το τελευταίο νικηφόρο πέναλτι για τη Σεβίλη το έβαλε ο άνθρωπος που σκόραρε και το τελευταίο πέναλτι για την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ και κέρδισε το τρόπαιο, ο Μοντίλ. Ο Μοντίλ που σε μια σεζόν κατέκτησε Europa League και Champions League. Ο Χούλιαν Άλβαρες, ο επιθετικός της City, κατέκτησε σε μια χρονιά παγκόσμιο κύπελο και Champions League, και δεν είναι πολλοί αυτοί που το έχουν πετύχει. Επισοδιακός λοιπόν ο τελικός στην Πούσκας Αρίνα της Βουδαπέστης για το Europa League. Ο Ντιμπάλα έχει ανοίξει το σκορ στον τελικό για την Ρώμα, που μετά την περσινή κατάκτηση του Conference έψαχνε δεύτερο σερί ευρωπαϊκό τρόπαιο, αυτή τη φορά του Europa League, και μαζί ένα εστίριο στο Champions League, δεν τα κατάφερε. Αλλά το γκολ του Ντιμπάλα το εσωφάρισε σε Βίλη με ένα αυτογκολ του Μαντσίνη για τη Ρώμα. Η Ρώμα περισσότερο σε εκείνον τελικό έψαχνε να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι, αμυνόταν. Η Σεβίλη ήταν αυτή που δημιουργούσε περισσότερο. Στο τέλος αυτή η θριάβευση στα πέναλτι, και ξαναλέω, είναι η πολυνίκη του θεσμού με 7 πλέον κατακτήσεις. Δικαιωματικά μπορεί να αισθάνεται δικό της το Europa. Η Σεβίλη και στο Conference League, στην τρίτη ευρωπαϊκή διοργάνωση που υπάρχει πλέον στην ποδοσφαιρική ζωή εδώ και 2 χρόνια. Η θριαμβεύτρια ομάδα ήταν η West Ham, η οποία μετά από 43 χρόνια κατάφερε να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, ένα τρόπαιο, με συγχωρείτε, γενικότερα, στον τελικό που έδωσε κόντρα στην Φιωρεντίνα στην Πράγα. Είπαμε πως το πρώτο Conference League της ιστορίας το κατέκτησε η Ρώμα. Το δεύτερο Conference League της ιστορίας το κατακτά η West Ham, η οποία επικράτησε με 2-1 στον τελικό της Φιωρεντίνα. Ένα γκολ του Μπεν Ράχμα με πέναλτι στο 62 άνοιξε το σκορ. Γρήγορη απάντηση η Φιωρεντίνα με τον Μποναβεντούρα στο 67. Αλλά η West Ham αυτό το παιχνίδι δεν χρειάστηκε να πάει σε παράταση ή σε πέναλτι.
βρήκε το χρυσό γκολ στο 90, ένα buzzer beater με τον Jarrod Bowen, έναν άνθρωπο ο οποίος πέρσι ήταν μεγάλος παγωνιστής για την West Ham στην πορεία της μέχρι την ευρωπαϊκή έξοδο, την 7η θέση στην Premier League. Φέτος δεν σκόραρε τόσα γκολ, δεν ήταν τόσο καθοριστικός, αλλά και μόνο που έβαλε αυτό το γκολ, καταλαβαίνετε ότι γράφεται μια για πάντα στην ιστορία της West Ham, της ομάδας από το Λονδίνο, τα Σφυριά, όπως λέμε στο παρατσούκλι, η οποία πλέον έχει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους μεγάλους. Το 65 είχε κατακτήσει το κύπελο κυπελούχων και πλέον φέτος το 23 κατακτά το Conference League. 42 χρόνια μετά το 43 μάλλον χρόνια μετά το τελευταίο του μεγάλο τρόπο που ήταν το κύπελο Αγγλίας το 1980, είχε και ένα τίτλο το 1981 που ήταν το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Αγγλίας, της Championship όπως λέμε σήμερα, αλλά φυσικά καταλαβαίνετε πως δεν συγκρίνεται με την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου. Η West Ham του David Moyes έγραψε και αυτή η ιστορία. Επομένως, οι τρεις νικήτριες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων φέτος στο ποδόσφαιρο ήταν η Manchester City στο Champions League, η Sevilla στο Europa League και η West Ham στο Europa Conference League. Στα πρωταθλήματα, στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκεί είχαμε πρωταθλήτριες οι οποίες αρκετές εβδομάδες πριν τη λήξη της σεζόν των πρωταθλημάτων αυτών είχαν ουσιαστικά εξασφαλίσει τον τίτλο, αλλά είχαμε και πρωταθλήματα στα οποία παίχτηκε ένα μεγάλο δράμα με κορυφαίο όλων φυσικά τη φετινή Bundesliga, όπου Bayern Μονάχου θα θυμάστε και Borussia Dortmund κονταροχτυπήθηκαν μέχρι τέλους για το ποιο ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, τη Σαλατιέρα όπως λένε στην Γερμανία. Η Dortmund είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία προσπερνώντας την Bayern, ανεβαίνοντας την κορυφή μια αγωνιστική πριν από το τέλος, αλλά λύγησε από την πολύ μεγάλη, από την αφόρητη πίεση του πρωταθλητισμού. Είχε στην έδρα της την αδιάφορη Mainz στο φινάλε της σεζόν, στην τελευταία αγωνιστική. Έπρεπε να την νικήσει για να πάρει το πρωτάθλημα, δεν κατάφερε να την νικήσει. Έφερε 2-2 ισοπαλία με τους. Με την ομάδα της Mainz, την ίδια ώρα που η Bayern νικούσε, αποδρούσε με διπλό από την έδρα της Κολονίας, επίσης αδιάφορη, η Κολονία, με διπλό με νίκη 1-2 με ένα φανταστικό γκολ του Τζαμάλ Μουσιάλα. Και οι Βαβαροί σε μια χρονιά όχι τόσο καλή για αυτούς, έφυγαν νωρίς από το Champions League, είχαν αρκετά σκαμπανεβάσματα, αρκετές γκέλες στην Γερμανία, αλλαγή προπονητή μεσούς στη σεζόν με τον Άγγελσμαν να αποχωρεί και τον Τούχελ να παίρνει τη θέση του. Έφυγαν πολύ βαριά ονόματα από τη διοίκηση της Bayern αμέσως μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως ο Σαλιχάμιτζιτς και ο Όλιβερ Καν. Όμως παρόλα αυτά αναδείχθηκε πρωταθλήτρια για ακόμη μια σεζόν στην Bundesliga για 11η σερή χρονιά και είναι ένα επίτευγμα, αν μη τι άλλο, πολύ σπουδαίο, και αφήνοντας την Borussia Dortmund με μια τεράστια απογοήτευση. Δεν μπόρεσε να κατακτήσει το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα της, με τον κόσμο της, με τους οπαδούς να έχουν εξεχηθεί στους δρόμους της Βεστφαλίας, στους δρόμους του Ντόρτμουντ για να πανηγυρίσουν τον πρώτο τίτλο μετά από 11 χρόνια, μετά το 2012. Δεν τα κατάφεραν.
Αυτοί που τα κατάφεραν, ξεχύθηκαν στους δρόμους, είχαν πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες να δουν την ομάδα τους πρωταθλήτρια. Ήταν η οπαδή της Νάπολη στη Σέρι Α, σε μια ιστορική Σέρι Α φέτος, καθώς η Νάπολη για πρώτη φορά μετά την εποχή του Μαραντόνα, για πρώτη φορά μετά το 1990, κατάφερε να αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ιταλίας, 33 χρόνια μετά. Και μάλιστα το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ο τρόπος με τον οποίο το κατάφερε. Ήταν απόλυτη κυρίαρχος στη φετινή Σέρι Α. Καμία μα καμία ομάδα δεν μπόρεσε να την κοντράρει σε κανένα απολύτως σημείο της σεζόν. Από το ξεκίνημα της χρονιάς ήταν η αδιαφυσβήτητη πρωταγωνίστρια του καμπιονάτο και κατάφερε τελικά να κατακτήσει το σκουντέτο, βγάζοντας όλους τους οπαδούς στους δρόμους της Νάπολη. Ο Ιταλικός Νότος πανηγύρισε και ακόμη ενδεχομένως το πανηγυρίζει αυτή την τεράστια επιτυχία. Η Νάπολη της παρέας του Κβαρατσχέλια, του Όσιμεν, Όσιμεν πρώτο σκόρ της Serie A, Κβαρατσχέλια πρώτο σε assist, του Κιμ, του center back, αυτού του πολύ καλού center back, του Λουτσιάνο Σπαλέτη, που έζησε μια προσωπική δικαίωση με την κατάξυση αυτού του τίτλου, αλλά έφυγε αμέσως μετά από την Νάπολη, νέος προπονητής για τους Παρτενοπέοι, είναι πλέον ο Ρούντι Γκαρσιά. Νομίζω ότι αυτή η χρονιά θα γραφτεί με ολόχρυσα γράμματα στην ιστορία της Νάπολη. Από εκεί και πέρα, σε Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία, είχαμε στη Γαλλία ξανά πρωταθλήτρια την Παρί, η οποία δεν γλίτωσε τις αρκετές γκέλες στο γαλλικό πρωτάθλημα και στο τέλος του κατέκτησε με ένα βαθμό διαφορά. Είχε ήδη βέβαια κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα πριν από την τελευταία αγωνιστική. Ένα βαθμό πάνω από την πάρα πολύ καλή Λανς, η οποία βγήκε στους ομίλους του Champions League. Η Παρί Σεζερμέν έχει κάνει δική της ρουτίνα τα πρωταθλήματα Γαλλίας τα τελευταία χρόνια, μόνο η Μονακό το 17 και η Λίλ πρόπερση το 21 έχουν διακόψει την δική της κυριαρχία. Για τη City τα είπαμε, κατέκτησε το treble, κατέκτησε δηλαδή και το πρωτάθλημα και το κύπελο και το Champions League, αλλά στο πρωτάθλημα για το μεγαλύτερο μέρος του Premier League είχαμε ένα πολύ μεγάλο φαβορί που το λέγανε Arsenal. Πολύ μεγάλο φαβορί βάσει της εμφάνισής της και βάσει της διαφοράς του βαθμού που είχε πάρει μέχρι ένα σημείο στην Premier League. Αλλά πολλοί επισήμαναν ακόμη και τότε ότι η Manchester City έχει τον τρόπο να γνωρίζει πολύ καλά πρωταθλητισμό, έχει τον τρόπο να βάλει από κάτω της την Arsenal και αυτό ακριβώς έγινε όσο πλησιάζαμε προς το τέλος της Premier League. Η City με ένα φοβερό σερί νικηφόρο έδειχνε πιο έτοιμη για τον τίτλο και η Arsenal έδειχνε να χάνει έδαφος και νομίζω match κλειδί ήταν το Manchester City Arsenal, εκεί όπου έχασε με 3-0, αν δεν κάνω λάθος, η Arsenal και η City πήρε οριστικά το πάνω χέρι για την κατάκτηση της Premier League. Για ακόμη μια φορά, μετά το θρίαμβο του 18, του 19, του 21, του 22, πλέον και του 23, τρίτος συνεχόμενος τίτλος για τη City, πέμπτος σε 6 χρόνια, ο Pep Guardiola έχει χτίσει τη δική του δυναστεία στην Αγγλία και φυσικά ξαναλέω ότι φέτος ήταν η πιο χρυσή από τη σεζόν τη City, γιατί κατέκτησε και το Champions League, κατέκτησε το treble. Και στην Ισπανία επέστρεψε η Μπαρτσελόνα στην κορυφή για πρώτη φορά μετά το 19, για πρώτη φορά μετά την εποχή του Μέση. Το 20 και το 22 ήταν πρωταθλήτρια η Real, το 21 ήταν πρωταθλήτρια η Ατλέτικο. Η Μπαρτσελόνα του Τσάβη, που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα σαν προπονητής, του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που ήταν ο πρώτος σκόρερ στην Ισπανία, του Γκάβη, του Πέδρη, αυτό το νέο αίμα στην Καταλωνία, των πολλών οικονομικών προβλημάτων, αλλά βρήκε τη λύση να φτιάξει μια ομάδα που πάνω απ' όλα έχει εξαιρετική άμυνα. Δεν εντυπωσίασε με τον ποδόσφαιρο που έπαιξε και την αποτελεσματικότητά της, αλλά ήταν κοινική και ήξερε να παίρνει αυτό ακριβώς που θέλει. Κατάφερε να κατακτήσει και μάλιστα άνετα το πρωτάθλημα, γιατί από το δεύτερο μισό και μετά η Real Madrid της έχασε αρκετό έδαφος και η Μπαρτσελόνα ήταν με αρκετούς βαθμούς μπροστά. Δεν μπορούσε κανείς να της στερήσει αυτόν τον τίτλο και δεν το έκανε και κανείς. Πως όλα τα βλέμματα ήταν φέτος επάνω στην Erling Haaland και δικαίως ο Νορβηγός κατάφερε στην πρώτη του σεζόν και όλα στη Manchester City να εντυπωσιάσει. Όλοι γνώριζαν πως άλλωστε θα ήταν μια πολύ μεγάλη μεταγραφή αυτή για τη Manchester City, αλλά λίγοι περίμεναν πως θα καταφέρει να πιάσει τέτοια απόδοση και τέτοια νούμερα
μόλις στον πρώτο του χρόνο στην Αγγλία. Σκόραρε 36 γκολ στην Premier League, ο φοβερός νορβηγός striker. Έσπασε το ρεκόρ των Andy Cole και Alan Shearer που ήταν τα 34 γκολ σε μια σεζόν στην Premier League, και αυτά με 42 παιχνίδια, όταν ήταν περισσότερες οι αγωνιστικές. Τα περισσότερα γκολ σε 38 αγωνιστικές ήταν τα 32 του Mohamed Salah το 17-18. Έσπασε όλα τα ρεκόρ γενικά ο Haaland, 36 γκολ στην Premier League, 52 γκολ σε 53 εμφανίσεις, γιατί πέτυχε και 12 στο Champions League και άλλα 3 στο κύπελο και άλλο 1 στο League Cup. Και νομίζω ότι φέτος, εάν σκεφτούμε, αν κάποιος μας πει να σκεφτούμε για τη σεζόν 2022-2023 μόνο έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πρωταγωνίστησε και μας έρχεται αμέσως στο μυαλό, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα σκεφτούμε τον Haaland. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που πέτυχε φέτος στην Αγγλία και γενικότερα σε όλες τις διοργανώσεις με την City. Και σε άλλα πρωταθλήματα είναι πολύ σημαντικό να πούμε πως στην Ολλανδία είχαμε πρωταθλήτρια τη Feyenoord. Ήταν ο πρώτος της τίτλος μετά το 2017. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Feyenoord, η οποία πέρσι είχε φτάσει μέχρι και τον τελικό του Europa League χωρίς να καταφέρει να... του Conference League, με συγχωρείτε, χωρίς να καταφέρει να το κατακτήσει. Για πρώτη φορά λοιπόν μετά από 6 χρόνια ξανά πρωταθλήτρια η ομάδα του Ρότερνταμ. Είχαμε ένα συγκλονιστικό φινάλε στο Βέλγιο, όπου η Adverb αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Βελγίου με ένα goal buzzer beater στα τελευταία δευτερόλεπτα, στη τελευταία φάση πραγματικά, από τον γερόλικο τον Toby Alderweireld, τον αμυντικό, τον παλιό αμυντικό του Άγιαξ και της Tottenham και της Εθνικής Βελγίου βέβαια. Και πάρα πολλά χρόνια, τα είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, η ομάδα της Αμβέρσας να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο Βέλγιο, και ήταν ένα γκολ που άφησε στα κρύα του λουτρού ομάδες όπως την Γκένκ, όπως την Union Saint-Gilloise, που έχουν πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στο βελγικό πρωτάθλημα. Την Γκένκ δεν αποκλείεται να τη βρει μπροστά του και ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, στο τρίτο προκριματικό του Europa League. Στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, πρωταθλήτρια ήταν η Μπενφίκα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Μπορεί να περίμενε μέχρι την τελευταία αγωνιστική για να το κατακτήσει, αλλά γενικότερα ήταν η καλύτερη ομάδα στην Πορτογαλία, ομάδα που παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και αυτό φάνηκε και στην Ευρώπη, ομάδα του Ρότζερ Σμιτ, που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Η Μπενφίκα, μην το ξεχνάμε, αποκλείστηκε από τη μετέπειτα φιναλίστ την Ίντερ. Επομένως και στα πρωταθλήματα πιο χαμηλών ταχυτήτων, Φέγενορντ, Άντβερπ, Μπενφίκα κατάφεραν να πανηγυρίσουν κατάξει του πρωταθλήματος, όπως κατάφεραν να πανηγυρίσει και η Γαλατασαράι στην Τουρκία. Ομάδα που είχε κάνει πολλές, πολύ καλές μεταγραφές το καλοκαίρι που μας πέρασε, μεταγραφές δηλαδή που έπιασαν τόπο, αν μη τι άλλο.
να πούμε επίσης πως η φετινή χρονιά, η σεζόν 2022-2023 για το ποδόσφαιρο ήταν και η χρονιά των outsider. Είδαμε αρκετές ομάδες τις οποίες δεν περιμέναμε να πρωταγωνιστούν. Για παράδειγμα, στη Γερμανία η Union Βερολίνου τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και πήρε το δικαίωμα να αγωνιστεί στο Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μια ομάδα η οποία μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Τα πρωτεία στη γερμανική πρωτεύουσα είχε η Χέρτα, η οποία παρεμπιπτόντως την ίδια χρονιά, φέτος δηλαδή, υποβιβάστηκε στην Zweite Liga. Τεράστια επιτυχία αυτή για την Union Βερολίνου. Τι να πει κανείς για την Luton, την μικρή ομάδα από την Αγγλία, η οποία ήταν ο ορισμός τα τελευταία χρόνια του success story, η ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια ανέβαινε συνεχώς από τις χαμηλότερες κατηγορίες, ανέβαινε συνεχώς καλοπάτια και κατάφερε στο τελικό των play-off ανόδου στην Αγγλία, στο μάτς στο Wembley κόντρα στην Coventry, στο μεγάλο μάτς των 200 εκατομμυρίων, γιατί τόσα παίρνει η ομάδα που ανεβαίνει, να πάρει την άνοδο για την Premier League στα penalty, παρακαλώ. Η Luton, η οποία έχει ένα πάρα πολύ μικρό γραφικό γηπεδάκι, θα πρέπει να ξεκινήσει εργασίες αυτό για να μπορέσει αυτό το γήπεδο να φιλοξενήσει αγώνες Premier League. Και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο, η παρουσία της στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου την επόμενη χρονιά. Πάντως, outsider να κυριαρχούν είχαμε και στο παγκόσμιο κύπελο, που είδαμε στο Κατάρ στα μισά της χρονιάς. Και φυσικά, ποιος μπορεί να ξεχάσει την πορεία του Μαρόκου, της ομάδας από την Βόρεια Αφρική, που κατάφερε να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όπου αποκλείστηκε από την Γαλλία, την είδαμε 2-0 λίγο πριν τον τελικό. Κατάφερε να βγάλει έξω μια ομάδα όπως το Βέλγιο στον όμιλο και να πετάξει έξω στα νοκάουτ την Ισπανία, για παράδειγμα, στη φάση των 16 και την Πορτογαλία στη φάση των 8. Και γενικότερα το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ, όσο προχωρούσε στις τελευταίες φάσεις, είδαμε αρκετά φαβοροί να φεύγουν και ένας αποκλεισμός που προκάλεσε σοκ σίγουρα ήταν και αυτός της Βραζιλίας από την Κροατία στα προημιτελικά. Αυτό μας στέρισε τη δυνατότητα να δούμε μεγάλους τελικούς, γιατί αλλιώς θα ήταν ένας τελικός, για παράδειγμα, Αργεντινή-Βραζιλία η Γαλλία-Πορτογαλία, άλλη βαρύτητα θα είχε. Όμως, καμιά φορά, οι τόσο μεγάλες πορείες των outsider φτιάχνουν πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες και σίγουρα για το Μαρόκο, αλλά και για την Κροατία. Η πορεία αυτή στο παγκόσμιο κύπελλο, οι Κροάτες το έχουν ξανακάνει βέβαια, έφτασαν μέχρι το τελικό το 18. Έδειξαν ότι παραμένουν μια σκληροτράχηλη ομάδα και έφτασαν και μέχρι το τελικό του Nations League πριν από λίγες μέρες. Τον έχασαν από την Ισπανία στα πέναλτι. Αλλά το Μαρόκο ήταν πραγματικά ανέλπιστη η πορεία του και νομίζω θα χαραχτεί στη μνήμη πάρα πολλών, των περισσότερων, και μετά από χρόνια η παρουσία του στα γήπεδα του Κατάρ. We'll be right back.
Εδώ είμαστε ξανά, φίλες και φίλοι. Πάντα συνεχίζουμε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV, στην εκπομπή Πρώτο Σκορ, μια από τις τελευταίες μας εκπομπές. Γι' αυτό κάνουμε μια έτσι αποτίμηση της ποδοσφαιρικής χρονιάς. Μιλήσαμε αρκετά για το Champions League, το Europa League, το Conference League, το Παγκόσμιο Κύπελο. Μιλήσαμε αρκετά για πρωταγωνιστές, για τα εγχώρια πρωταθλήματα, τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα της Ευρώπης δηλαδή. Ήταν και μια χρονιά αποχαιρετισμών, η αλήθεια είναι. Αρκετοί παίχτες έτσι μεγάλα κεφάλαια για τις ομάδες τους αποχώρησαν. Μπορεί να πει κανείς πως τον χώρο άνοιξε ο Ζεράρ Πικέ, ο οποίος λίγο πριν τη διακοπή για το Παγκόσμιο Κύπελλο ανακοίνωσε την απόσυρσή του, την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα και την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο. Ένας πραγματικός ηγέτης σημείων αφοράς για την άμυνα της Μπαρτσελόνα από το 2009, που ξαναφόρησε τη φανέλα της, προερχόμενος από τις ακαδημίες της. Ένας παίκτης που κατέκτησε Euro, Παγκόσμια Κύπελλα με την Ισπανία, κατέκτησε τα πάντα με την Μπαρτσελόνα. Ανακοίνωσε το αντίο του στο Camp Nou λίγο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Γκάρθ Μπέιλ επίσης, μετά την παρουσία του με την Εθνική Ουαλίας στο Μουντιάλ του Κατάρ, αποχώρησε, κρέμασε τα παπούτσια του. Ο Γκάρθ Μπέιλ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δεν ήταν ο παίκτης που είχαμε θαυμάσει με τη Real Madrid αλλά και με την Tottenham παλιότερα, και αυτό φαινότανε στον αγωνιστικό χώρο. Προτίμησε νωρίς σχετικά, σε μικρή ηλικία, 33 χρονών, να κρεμάσει τα παπούτσια του ο Μπέιλ. Υπήρξαν και άλλες αποχωρήσεις, όπως για παράδειγμα του Χωακίν από την Μπέτις, τελευταία αγωνιστική της Πρεμιέρα Ντιβιζιόν. Αποχαιρέτησε το κοινό ο Χωακίν, όντας ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα. Ένας ζωντανός θρύλος πραγματικά, ο Χωακίν, για το ισπανικό ποδόσφαιρο, για την Εθνική Ισπανίας, για την Real Betis. Έχει φορέσει και τη φανέλα και άλλων ομάδων, της Βαλένθια για παράδειγμα, της Φιωρεντίνα. Αλλά φυσικά μεγάλη συγκίνηση σκόρπισε και το αντίο του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς στο κοινό του Σαν Σίρο, στο Μιλάνο, στο κοινό της αγαπημένης του ομάδας, της Μίλαν. Με τη φανέλα της Μίλαν αποσύρθηκε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Είχαμε πει λίγα πράγματα και σε προηγούμενη εκπομπή. Ένας παίκτης ο οποίος κατέξε τα πάντα εκτός από το Champions League που έμεινε το μεγάλο αποθυμένο του, αλλά κατέξε πρωταθλήματα όπου και αν πήγε σχεδόν. Μόνο με την Manchester United δεν κατάφερε να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα. Μια καριέρα που κράτησε 20 και πλέον χρόνια. Χρειάστηκε να φτάσει 41 ετών ο Ιμπραήμοβιτς για να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο. Διάγραψε μια εξαιρετική πορεία στην Ολλανδία με τον Άγιαξ, στην Ιταλία με τη Juventus, με την Ίντερ, με τη Μίλαν, στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα. Δεν κατάφερε να προσαρμοστεί εκεί, αλλά ακόμη και εκεί κατέξε το πρωτάθλημα, τη μια σεζόν που έκατσε εκεί. Έπαιξε στη Manchester United στην Αγγλία, έπαιξε 4 χρόνια στην Paris Saint-Germain στην Γαλλία, έπαιξε, η χάρη του έφτασε ακόμη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Los Angeles, για λογαριασμό των Los Angeles Galaxy. Και μια σπουδαία πορεία ολοκληρώθηκε και για τον παίχτη αυτόν. Είχαμε επίσης σε αυτή τη χρονιά την ένταξη του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας στον ποδοσφαιρικό χάρτη, κάτι αρκετά αμφιλεγόμενο, κάτι το οποίο μόλις τώρα ξεκινάει και η αλήθεια είναι ότι ταράζει στη θέμελα το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Την αρχή ουσιαστικά την έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος μετά το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ, όπου δεν κατάφερε να κατακτήσει αυτό το τρόπο που τόσο πολύ του λείπει με την Εθνική Πορτογαλία. Είπαμε πως οι Ήβυρες σταμάτησαν την πορεία τους επάνω στο Μαρόκο, στην προμηθελική φάση. Έφυγε τη Manchester United και επέλεξε την Al Nassr ως επόμενο προορισμό της καριέρας του. Επέλεξε ουσιαστικά να γίνει ο εκπρόσωπος του αραβικού ποδοσφαίρου, και η άφηξή του στην Σαουδική Αραβία δημιούργησε ένα κύμα, το οποίο συνεχίζει φυσικά και οι Σαουδάραβες ισχυρίζονται πως βρίσκονται μόνο στην αρχή ακόμη, κύμα έλευσης και άλλων κορυφαίων ποδοσφαιριστών στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Καρίμ Μπεντζεμά, ο εν ενεργεία κάτοχος χρυσής μπάλας, έγραψε ιστορία με τη Ρεάλ Μαδρίτης στα 14 χρόνια που φόρησε τη φανέλα της και αποχώρησε για την Αλ Ιτιχάντ, το αντίπαλο δέος της Αλ Νασρ. Και έχουν ακολουθήσει κι άλλοι. Έχουν ακολουθήσει αρκετοί παίχτες της Chelsea, ο Εγκολό Καντέ για παράδειγμα, που πήγε στην Αλχιλάλ, ο Καλντού Κολυμπαλή που επίσης πήγε στην Αλχιλάλ, ο Χακίμ Ζήγιες που σήμερα ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στην Αλ Νασρ θα είναι παρτινέρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Εντουάρντ Μεντί επίσης και αυτός στη Σαουδική Αραβία θα παίζει από του χρόνου
Και υπάρχουν και άλλοι στόχοι για τους Σαουδάραβες. Νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι θα μας απασχολήσει πολύ έντονα αυτό, το ποιοι παίχτες θα δελεαστούν από τα χρήματα των Σαουδαράβων και θα πάνε στην Ασία, στη Μέση Ανατολή, να παίξουν μπάλα. Φυσικά αυτό συνεπάγεται πως θα είναι μακριά από τα φώτα. Οι Σαουδάραβες αυτό που θέλουν είναι να χτυπήσουν ουσιαστικά στην ανάγκη των ποδοσφαιριστών για όλο και περισσότερο χρήμα. Είναι γνωστό άλλωστε πως πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη, σε ένα μεγάλο business που το χρήμα κινεί τα πάντα πραγματικά. Έτσι ήταν και λίγο παλιότερα, αλλά πλέον τα πράγματα έχουν νομίζω φύγει από ένα όριο και έχουν πραγματικά πάει σε άλλο επίπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχουν φιλοδοξίες, δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα το τι θα πετύχουν στην καριέρα τους, τους ενδιαφέρει περισσότερο να βγάλουν χρήματα. Και αν για τους παίχτες που ανέφερα προηγουμένως, σίγουρα το να πάνε στη Σαουδική Αραβία προς τη δύση της καριέρας τους είναι κάτι που, okay, το ακούς. Νομίζω η χειρότερη περίπτωση ήταν αυτή του Ρούμπεν Νέβες, ο οποίος από τους πιο ταλαντούχους χαβ στο αγγλικό ποδόσφαιρο, τόσα χρόνια με τη Wolves, αρχικός και όλα στις Wolves, έδωσε τα πάντα στην Wolves. Στα 26 του μόλις χρόνια όμως δεν μπορείς να πεις πως είναι γεμάτος από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δεν κατέκτησε κάτι σημαντικό στην καριέρα του και έφυγε και αυτός για τη Σαουδική Αραβία να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο εκεί. Υπάρχουν κάποιοι που λένε πως το όλο θέμα με την Σαουδική Αραβία μπορεί να αποδειχθεί μια τεράστια φούσκα όπως αυτή της Κίνας. Θυμάστε πριν από λίγα χρόνια που και οι Κινέζοι προσέλκυαν αρκετούς μεγάλους ποδοσφαιριστές, αρκετά σημαντικά ονόματα, αλλά δεν κράτησε πολύ αυτό. Όλη αυτή η ιστορία με το κινέζικο πρωτάθλημα σε μια προσπάθεια να το αναβαθμίσουν οι Κινέζοι ατόνισε, κυρίως μετά την εμφάνιση του κορονοϊού που πρωτοεμφανίστηκε στην Κίνα, θα θυμάστε. Από εκεί και μετά άρχισαν πολλοί παίχτες να εγκαταλείπουν το κινέζικο πρωτάθλημα. Οι Σαουδάραβες ισχυρίζονται πως δεν έχει σχέση η δική τους ιστορία με την ιστορία της Κίνας, ότι έχουν ένα σοβαρό πλάνο για να βάλουν για τα καλά τη Σαουδική Αραβία στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Η έλευση του Κριστιάνου Ρονάλντο τους άνοιξε την όρεξη. Έπαιξε σημαντικό ρόλο και η πολύ μεγάλη νίκη των Σαουδαράβων κόντρα στην Αργεντινή στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νίκη στην μετέπειτα, κόντρα στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια μετέπειτα, Αργεντινή. Υπάρχει ολόκληρο σχέδιο από πίσω. Οι Σαουδάραβες θέλησαν να διεκδικήσουν και το Παγκόσμιο Κύπελλο 2030. Αποσύρθηκαν από την διεκδίκησή του πριν από λίγες μέρες, αλλά δεν θα τα παρατήσουν. Θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν άλλες μεγάλες διοργανώσεις και μένει να δούμε πού θα φτάσει όλο αυτό, πού θα πάει όλο αυτό, τι επιπτώσεις θα έχει τελικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Φυσικά μέσα σε όλο αυτό βέβαια να πούμε πως υπάρχουν και παίχτες οι οποίοι έχουν αρνηθεί τα χρήματα των Σαουδαράβων. Πρόχειρα παραδείγματα που μου έρχονται είναι ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος είχε πολύ καλή πρόταση και μάλιστα στη δύση της καριέρας του. Ο Μόντριτς δεν έχει να αποδείξει κάτι άλλο. Πολύ καλή πρόταση από τη Σαουδική Αραβία. Αποφάσισε στα 37 του, στα 38 του μπαίνει ο Μόντριτς το Σεπτέμβριο, να επεκτείνει τη συνεργασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, θα μείνει στην Ισπανία μέχρι το 2024. Επίσης και ο Σον, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Τότεναμ, δήλωσε πως δεν τον ενδιαφέρουν τα χρήματα σε αυτή τη φάση, αλλά το να παραμείνει σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Και ο Λουκάκου έχει απορρίψει την προοπτική προς το παρόν της Σαουδικής Αραβίας. Μερικοί ποδοσφαιριστές δείχνουν πως βάζουν το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα, τη δική τους φιλοδοξία πάνω απ' όλα. Τι να πει κανείς για τον σπουδαίο Λούκα Μόντριτς, έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του, θα μπορούσε να πάει στη Σαουδική Αραβία για τα τελευταία ένσημα, αλλά δεν το έκανε. Και ένας ακόμη παίκτης που γύρισε την πλάτη στη Σαουδική Αραβία, αλλά αποχώρησε βέβαια από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, είναι φυσικά ο Λιονέλ Μέση και αυτού η μεταγραφή θα είναι κάτι που θα μας μείνει από τη φετινή σεζόν. Η μεταγραφή του στην Ίντερ Μαϊάμι, το MLS, το Αμερικανικό Πρωτάθλημα, το Πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι έτοιμο να καλωσορίσει τον Λιονέλ Μέση. Κάπου στα μέσα Ιουλίου θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του από την Ίντερ Μαϊάμι. Η Αλ Χιλάλ τον περίμενε με ανοιχτές αγκάλες να τον εντάξει στο δυναμικό της, να τον εντάξει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, να είναι το αντίπαλο δέος και εκεί του Κριστιάνου Ρονάλντο, ο οποίος συνεχίζει στην Αλ-Νάσρ, αλλά ο Μέση είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι στην προοπτική της Σαουδικής Αραβίας, είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι στην προοπτική της Μπαρτσελώνα, τον περίμεναν και οι Καταλανοί μέχρι σαγκάλες, περίμεναν τη μεγάλη του επιστροφή, και για πολλούς έκανε την έκπληξη, γιατί ήταν γνωστό εδώ και καιρό το ενδιαφέρον της Ίντερ Μαϊάμι, αλλά
δεν ήταν πρώτο φαβορή για την απόκτησή του η ομάδα του David Beckham, η ομάδα που έχει ιδιοκτήτη τον άλλοτε σπουδαίο Άγγλο ποδοσφαιριστή. Και όμως η Inter Miami κατάφερε να κάνει την έκπληξη και να πάρει τον Lionel Messi, ο οποίος στη δύση καριέρας του πάει στην Αμερική, μην έχοντας να αποδείξει κάτι άλλο πραγματικά ο Messi, έχοντας κατακτήσει τα πάντα σε αυτή την τεράστια πορεία του στο ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια. Σπουδαίες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή. Πρώτος όλων φυσικά ο Πελέ, ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Αυτός ο μύθος για το ποδόσφαιρο, ο οποίος έφυγε από την ζωή λίγο πριν μας αφήσει το 2022, στις 29 Δεκεμβρίου του 2022 για την ακρίβεια. Λίγο μετά την λήξη του παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ, δεν μπόρεσε να δει την αγαπημένη Βραζιλία να κατακτά το έκτο της παγκόσμιο κύπελο. Ήταν το τελευταίο διάστημα άρρωστος σε νοσοκομείο της Βραζιλίας. Η μυθική αυτή μορφή του Πελέ με τα τρία παγκόσμια κύπελα, το 58, το 62 και το 70 με την Εθνική Βραζιλίας, με την τεράστια καριέρα στη Σάντος. Ένας παίκτης ο οποίος άφησε για πάντα ανεξίδηλο το αποτυπωμά του στο ποδόσφαιρο. Το αιώνιο ερώτημα θα είναι πάντα το Πελέ ή Μαραντόνα, αλλά νομίζω ότι πέρα από αυτά τα ερωτήματα, Πελέ ή Μαραντόνα, Μέση Ρονάλντο κτλ, κτλ, αυτό που μένει στο φινάλε είναι το τι χάρισε κάθε ποδοσφαιριστής στον κόσμο, το τι τον έκανε να νιώσει, το τι τον έκανε να αισθανθεί, τις αναμνήσεις που του άφησε. Και η αλήθεια είναι ότι ο Πελέ, κυρίως με τους μύθους που έχτισε στα παγκόσμια κύπελα, γιατί κατά ψέματα έμεινε όλη του την καριέρα σχεδόν στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας, δεν έπαιξε ποτέ στην Ευρώπη, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει αναμνήσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, και πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται πως θα μπορούσε να αποδείξει την αξία του στην Ευρώπη, όπως έκανε για παράδειγμα ο Μαραντόνα, αλλά ο μύθος που έχτισε ο Πελέ στα παγκόσμια κύπελα του 68, του 58, με συγχωρείτε, του 62 και του 70, κυρίως του 58 και του 70, ήταν κάτι πραγματικά το αξεπέραστο. Ο Ζιστ Φοντέν επίσης ήταν μια μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα που μας άφησε πριν από λίγους μήνες. Ζιστ Φοντέν, ο οποίος και αυτός έχει αφήσει στην ιστορία το όνομά του, στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, παίχτησε με τα περισσότερα γκολ σε μία μόνο διοργάνωση το 1958 στη Σουηδία, στο Μουντιάλο που μας συστήθηκε ο Πελέ, τότε 17 χρονών, ούτε καν 18 ο Πελέ. Ο Ζιστ Φοντέν σκόραρε 13 γκολ και έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ, όπως είπαμε, σε μια μόνο διοργάνωση του Μουντιάλ. Έφυγε στα 89 του χρόνια ο Φοντέν, και μάλιστα ένα ρεκόρ του έσπασε ο Κιλιάν Εμπαπέ πριν από λίγο καιρό, βασικά πριν από μία εβδομάδα, στην νίκη της Γαλλίας κόντρα στην εθνική μας ομάδα, κόντρα στην Ελλάδα, με τον γκολ που έβαλε ο Εμπαπέ με πέναλτι, με διπλή προσπάθεια, σε αυτό το δυστυχώς άτυχο παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα, που στάθηκε καλά αμυντικά παρεπιπτόντως στο μάτς αυτό στο Stade de France, αλλά δεν κατάφερε να πάρει κάτι στο ένα βαθμό από το παιχνίδι αυτό. Ο Εμπαπέ με αυτό το γκολ έσπασε το ρεκόρ του Φοντέν με τα περισσότερα γκολ Γάλλου ποδοσφαιριστή σε μία σεζόν. Έφτασε στα 53, είχε 41
με την Παρί σε όλες τις διοργανώσεις και συν τα γκολ του με την Εθνική Γαλλία. Μανιμάνι 8 έβαλε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ του θρυλικού Ζης Φοντέν. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το γαλλικό ποδόσφαιρο, αλλά και για τον ίδιο τον Εμπαπέ. Και άλλοι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές όπως ο Αμάνθιο Αμάρο, θρύλος για τη Ρεάλ Μαδρίτης, επίτιμος πρόεδρος της, πρωταθλητής Ευρώπης του 1966 και αυτός έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Φλεβάρι. Αλλά νομίζω ότι αν μία απώλεια σίγουρα στιγμάτισε την ποδοσφαιρική σεζόν 22-23 ήταν αυτή του Πελέ, όπως ήταν για αυτή του Μαραντόνα σεζόν 20-21. Ο Μαραντόνα, ο οποίος λίγο μετά το θάνατό του είδαμε την Αργεντινή να κατακτά το παγκόσμιο κύπελο και την Νάπολη να κατακτά το πρωτάθλημα Ιταλίας. Και μάλιστα και άλλες ομάδες, των οποίων τη φανέλα φόρεσε, έφτασαν στην επιτυχία φέτος. Η Μπαρτσελόνα πήρε το πρωτάθλημα Ισπανίας και η Σεβίλη πήρε το Europa League. Δεν προλαβαίνει να τα δει αυτά ο Μαραντόνα. Και ο Μαραντόνα και ο Πελέ δεν βρίσκονται πλέον σε αυτή τη ζωή. Αλλά το αποτύπωμα που έχουν αφήσει στην ποδοσφαιρική ιστορία είναι πραγματικά τεράστιο και νομίζω αξεπέραστο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν παρέα σας εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV. Κάναμε μια έτσι ωραία αποτίμηση της ποδοσφαιρικής σεζόν 2022-2023. Τώρα απολοκληρώνουμε και εμείς σιγά-σιγά τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές εδώ στο σταθμό της Νέας Σμύρνης. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Ό,τι και να κάνετε αυτήν την εβδομάδα, να περάσετε τέλεια. Εμείς θα δούμε αν θα έχουμε μία ακόμη εκπομπή ή αν ολοκληρώνουμε εδώ. Εάν δεν τα ξαναπούμε από τη συνότητα του NSTV για φέτος, εύχομαι να έχετε όλοι πολύ καλό καλοκαίρι και σύντομα τα ξαναλέμε εδώ παρέα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ.